σας φίλες και φίλοι του Mad Games and Gadgets, είμαι ο Δημήτρης Καρέτσος και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα Let's Play εδώ πέρα στο κανάλι μας στο YouTube. Και σήμερα θα παίξουμε την beta του Battlefield Hardline, η open beta του Battlefield Hardline, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι μέρα Πέμπτη και είναι η τελευταία εβδομάδα που ουσιαστικά υπάρχει η beta του Battlefield. Το παίζω στο PC, κυκλοφορεί επίσης PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One και Xbox 360 και ο αγώνας που ήταν πίσω μου ουσιαστικά ολοκληρώθηκε και δεν πρόλαβα να παίξω. Ξεκινάει ο επόμενος αγώνας μέσα στα επόμενα 20 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσουμε. Παίζω λοιπόν στο PC σε ένα σύστημα με επεξεργαστή Intel 2600K και κάρτα γραφικών GeForce GTX 970, 1080p ανάλυση. Εσείς δεν το βλέπετε σε 1080p, τώρα το ανεβάσουμε στα 720p, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και αυτό είναι το Battlefield Hardline, το οποίο ουσιαστικά είναι το καινούριο Battlefield, το οποίο δεν έρχεται από την DICE, αλλά έρχεται από την Visceral Games, η οποία μας είχε δώσει τη σειρά Dead Space. Και είναι ένα διαφορετικό εικόνας αντίληψης Battlefield 4. Okay, κάνουμε Red εδώ πέρα, ωραία. Κάτσε να μικρύνουμε. Ωραία. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι η ομάδα μου, η οποία ομάδα είναι ομάδα των κλεφτών. Είναι ουσιαστικά κλέφτες και αστυνόμοι το παιχνίδι. Okay. Κάτω αριστερά φαίνεται ο χάρτης. Δεν είμαι πολύ καλός στα online multiplayer παιχνίδια. Θα ετοιμαστείτε να δείτε πολλούς σκοτωμούς, πάρα πολλούς σκοτωμούς. Δικούς μου, κατά κύριο λόγο. Ωραία, κάτσε να δούμε τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται εδώ πέρα, δεν μπορώ και να μιλάω ταυτόχρονα μεταξύ και να πυροβολάω εχθρούς όταν οι εχθροί είναι κανονικοί άνθρωποι, γιατί θα με καθαρίσουν, ε. Κάτσε να ανοίξω την πόρτα. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε μπει στο χρηματοκιβώτιο. Οπ, κάτσε να την αφήσω το χρηματοκιβώτιο. Έλα. Κάτσε να κρυφτώ μια την αυτό κι εγώ μαζί του. Είναι κανείς εδώ πέρα, παιδιά. Φίλοι κλέφτες, είναι κανείς εδώ. Άντε, τι θα γίνει. Steal the package. Oh, πάει, δεν έγινε τίποτα εδώ. Πού πήγανε δικοί μου. Το take the carrier. Πού πρέπει να πάω τώρα, χάθηκα. Ήδη χάθηκα, δεν έχω βρει κανέναν εντωμεταξύ ακόμα. Έτσι, κάτσα να βρω κανέναν δικό μου και να τον ακολουθώ. Μπα και το χρειαστεί να τον βοηθήσω. Εδώ έχει κάποιου πυροβολισμού, βλέπω εδώ. Oh, κάποιο με καθάρισε ήδη. Αρχίσαμε. Multiplayer beta λοιπόν. Battlefield Hardline. Ok, killed by Tade. Ωραία, κάτσε να πάω να κάνω διπλό σε κανέναν δικό μου. Δίπλα. This guy is down, λέει εδώ πέρα ο τύπος. Πού είναι η εχθρή, δεν βλέπω κανέναν εδώ. Κάτσε να βγω από εδώ μέσα. Για τι γίνεται, αφού από εχθρήξεις πατού, αυτοκίνητα, μια πολύ όμορφη πόλη εδώ πέρα, χωρίς κατοίκους, έχουν κρυφτεί όλοι οι κάτοικοι. Πού είναι η αστυνομική ρε παιδιά, μόνο κλέφτος βλέπω. Πού είναι, μόνο κλέφτες βλέπω. Πολλοί είναι κλέφτες. Κάτσε πάω από εδώ πέρα. Ωπα, μια πόρτα εδώ πέρα ανοίξανε. Ωραία, πάω κι εγώ από εδώ. Είναι κανείς εδώ. Όχι. Ποιος πυροβόλησε. Κάτσε. Ποιος μου ρίχνει ρε παιδιά. Όχι ρε φίλε. Πού τον είδα καν να μου έρχεται. Ωπο ρε φίλε, κοίτα εδώ πέρα τον αστυνομικό με την ασπιδάρα από πίσω του, έτσι. Έλεος, το σκορ είναι, έχω ήδη δύο deaths. Ωραία, κάτσε να πάω σε αυτό να είναι. Ή να πάω σε αυτό να είναι, θα πάω σε αυτό να είναι εδώ. Πού είναι έξω. Πάμε από εδώ. Ωπο ρε φίλε, πάνε τα δέντρα, πάει το κτίριο, πάνε τα τζάμια. Μεγάλη μάχη ανάμεσα σε κλέφτης και αστυνόμος, ποιος ρίχνει. Ποιος μας ρίχνει ρε παιδιά. Α, κάτι βλέπω εδώ. Ω, πάλι! Είπαμε, θα με βλέπετε να πεθαίνω αβέρτα, αν είναι δυνατόν! Εντάξει, στην προπόνηση που έκανα πριν παίξω εδώ πέρα, είχα σκοτώσει 3-4, όχι πάρα πολλούς, δεν είμαι κανένας φοβερός, είπαμε, αλλά είχα σκοτώσει 3-4. Για να πάμε να δούμε. Close. Deploy. Πάω εδώ. Που είναι αυτός εδώ ή αυτός εδώ. Πάμε σε αυτό να είναι. Λοιπόν, κατευθείαν στο θάνατο βρέθηκα! Κάτι κατάφερα να κάνω εδώ πέρα, δεν πέθανα. Παπ! Δεν άργησα. Πιο πολύ θα βλέπετε την οθόνη εδώ πέρα των kills μου, παρά τα kills που θα κάνω. Δεν είναι κατάφερα να σκοτώσω κανένα, ναι. Όχι βέβαια, σιγά.
Ναι. Κλασικό multiplayer λοιπόν, πρέπει να είσαι αρκετά καλός για να τα καταφέρεις και να καταλαβαίνεις και τι γίνεται. Το παιχνίδι έχει πολύ όμορφα γραφικά, όχι όμως ιδιαίτερα διαφορετικά. Τι έγινε, κάτι έπεσε. Όχι μεγάλη διαφορά τα γραφικά σε σχέση με τα γραφικά του Battlefield 4. Είναι διαφορετικό το concept βέβαια, με την πόλη να είναι στο επίκεντρο και όχι... αυτός εκεί τι είναι, εχθρός. Εχθρός θα ήταν αυτός, αλλά δεν προλαβαίνει καθόλου. Κάτος. Έλα εδώ ρε, πού πας! Έλα! Έλα ρε, got him! Got him! Έκανα και το πρώτο kill! Πού είναι, ποιος μου ρίχνει. Να το πάω εδώ. Ω, να τους εκεί πέρα ήταν αστυνομικός αυτός εκεί πέρα με την ασπίδα. Πω, που δεν βλέπω και καλά ρε φίλε. Ωχ, Θεέ μου. Έχει και ειδική επιλογή για αυτούς που έχουν δυσκοματοψία. Να τι είναι στα μέσα στην επιλογή των γραφικών. Πού να πάω, ας πάω σε αυτόν εδώ. Ωραία. Που είναι εκεί πέρα μόνος του. Και δεν φαίνεται να κινδυνεύει τόσο. Πω, ποιος πάλι. Από πού με καθάρισε ρε φίλε, αλλά τι βλέπεις, σνάιπερ έχει αυτός, γι' αυτό. Ωχ, δεν χαλάει, το μεταξύ είναι κάποιοι που είναι ήδη σε ψηλά ranks και ψηλά levels εκεί πέρα και δεν υπάρχει περίπτωση να τους καθαρίσω με την καμία ας πούμε έτσι, γιατί εγώ δεν έχω παίξει αρκετά ώστε να ανεβάσω το level μου. Τα αυτοκίνητα διαλύονται, έλα εδώ, έλα εδώ. Θα σου χαλάσω το λάστο, να μην μπορεί να φύγει κανείς με αυτό αμάξι, τουλάχιστον. Αυτά μπορώ να τα κάνω, έχω κι άλλα όπλα, δεν έχω μόνο αυτό, έχω και το πιστολάκι εδώ έτσι, το οποίο πιστολάκι. Κοίτα που ήταν αυτός. Αστυνομικός είσαι εσύ ρε φίλε. Πραγματικά πες μου είσαι αστυνομικός. Εσύ που πας και γυρίζεις μέσα στο λεωφορείο εκεί πέρα και ρίχνεις στα από τέτοιο. Ας πάω εκεί. Εντάξει. Είναι κανείς εδώ, δεν βλέπω όχι. Έλα, έρχομαι. Έλα εδώ, έλα φίλοι κλέφτες. Κοίτα πως χολοπηδάνε όλοι πίσω και εγώ μπορώ, και εγώ. Ποιος μου ρίχνει πάλι. Ποιος μου ρίχνει ρε παιδιά. Ωραία, το πήραμε το πακέτο πίσω λέει, αλλά... Ω, νάτος. Δεν κατάφερα να τον καθαρίσω. Του ρίξα μερικές φεριές, σαν τις παλιαριές που λέμε, αλλά όχι να τον καθαρίσω. Κάποιοι είναι εδώ. Πού ρίχνεις ρε. Παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Υπάρχει κανείς εδώ πέρα να τον καθαρίσω από ψηλά και εγώ έτσι, ύπουλα μόνο έτσι γίνεται. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν είναι κανείς εδώ. Πάω πάνω. Αργώνω πιο ψηλά. Αργώνω πιο μόνος μου. Να μην βλέπει κανείς εδώ πέρα. Όσο πιο μακριά γίνεται από το χάμο μπας και καταφέρω να σωθώ λιγάκι. Ωχ, τι διαλύθηκαν εδώ πέρα ρε παιδιά. Ω, το ελικόπτερο! Τον καθάρισα. Έλα ρε! Τον καθάρισα, όχι δεν τον καθάρισα, αλλά βοήθησα να... Εντάξει. Έλα ρε, πήρα προαγωγή, ανάσταση. Είμαι κλέφτης δευτέρου επίπεδου, τρίτου επίπεδου πλέον. Ω, πού είναι αυτός! Τερε φίλε. Αυτός με έχει σκοτώσει ήδη δεύτερη φορά. Ωχ Θεέ μου, πόση ώρα μένει εδώ πέρα για να ολοκληρωθεί η πίστα. Λέει 7 λεπτά, αλλά εντάξει. Πάω εδώ, που γίνεται χαμός. Τι είναι αυτό το μάθημα με περιτριγυρίζει. Ένα kill έχω κάνει και 8 deaths. Έχετε δει μπόλικους θανάτους, όπως σας είπα από την αρχή. Κυρίως δική μου θάνατη, αστυνομικοί εδώ πέρα περισσότεροι. Όχι ρε, κοίτα κι άλλους ήταν εκεί, παραλίγο. Πω πω, in health 9. Παραλίγο να τον καθαρίσω. Ήρθανε οι άλλοι και τον καθαρίσανε, βέβαια, έκανα την μισή δουλειά. Εντάξει, τι περιμένεις. Εκεί, στο χαμό, γρήγορα. Γρήγορα, όλο το διπλό, εδώ πέρα, που είναι όλος ο κόσμος. Είναι κανείς εδώ πάνω. Κάποιον είδα. Δεν πρόλαβα το εδώ. Πού με βλέπουνε ρε φίλε. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς με βλέπουνε τόσο γρήγορα και εγώ δεν μπορώ να σου πάρω χαμπάρι που γίνεται. Δηλαδή πραγματικά έτσι άμα πήγαινα στον πόλεμο δεν θα προλάβαινα καν να αναπνεύσω. Εντάξει εκεί πέρα. Άστα να πάνε.
Πάμε εκεί. Ω, τι είναι αυτός εδώ. Όχι ρε φίλε. Ω, ποιος πάλι. Είναι άκρο εκρευριστικό όμως. Ω, αυτός κόλλησε. Μπαγκάκι είναι αυτό, είναι στάνταρ μπαγκ αυτό. Για πως έχει κολλήσει. Άχαλμα. Ω. Πόσο είναι το σκορ εδώ πέρα, τι γίνεται εδώ πέρα. Κοίτα, ο άλλος έχει σκορ 6.000 έτσι. Στην ομάδα μου, είναι επεκταράς από ό,τι φαίνεται. Εγώ έχω σκορ 800. Δεν έχω προλάβει τίποτα. Τουλάχιστον δεν είμαι τελευταίος, είμαι εντάξει. Αλλά έχω τους περισσότερους θανάτους, από την ομάδα μου. Κάτι είναι και αυτό. Είναι ένα κέρδος και αυτό. Έχω τους περισσότερους θανάτους. Θυσιάζομαι για το καλό της ομάδας, δε παιδί μου. Πεθαίνω εγώ πρώτα και μετά οι άλλοι ξέρουν που είναι οι εχθροί. Οπότε τους καθαρίζουν. Αυτό πετυχαίνω. Με την μοναδική μου έτσι ικανότητα που έχω στα online multiplayer FPS παιχνίδια. Ω, κάτι ποιος είναι εκεί. Έλα, τον καθάρισα. Όχι, άλλο τον καθάρισε. Ω, πού. Εντάξει. Ούτε καν. Κοίτα που κρύφτηκε. Πού με είδε και αυτός εδώ πέρα. Αυτός εδώ πέρα δεν τα σπίτι ούτε τίποτα, έτσι. Ράμπος. Πεθαμένοι εδώ πέρα, φαίνονται εδώ. Πάω εκεί μαζί του με τον τύπο εκεί. Protect the carrier. Τελείωσε. Criminals eliminated. Χάσαμε. 1 kills, 12 deaths. Score 655. Πήρα τουλάχιστον first aid pack coin. Κάτι είναι και αυτό. Χάσαμε στην συγκεκριμένη μάχη. Αλλά πήγα στο level 3. Επιτέλους, κοίτα εδώ. Ο καλύτερος της ομάδας μου στους θανάτους. 12. Απ' την άλλη ομάδα και χειρότερος από μένα, ναι. Αλλά ήμασταν λιγότεροι, ρε φίλε. 14. Ενώ οι άλλοι ήταν 16. Έλεος. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε άλλη μία. Εντάξει. Πάμε να παίξουμε λίγο ακόμα. Λοιπόν, θα αλλάξω. Τώρα είχα τον Operator, θα πάρω τον Enforcer. Ξέρεις, γιατί θα, όχι τον Professional θα πάρω. Γιατί έχει το Sniper εδώ. Βέβαια, μπορώ να αλλάξω loadout, όπως λέει εδώ πέρα, έτσι. Attachments λέει εδώ πέρα, secondary weapon. Για να δω, έχω τίποτα άλλο να διαλέξω. Έχω λεφτά. Σιγά που έχω λεφτά. 3.000 έχω, ούτε καν. Εντάξει. Deploy. Πάμε. Τώρα πήρα το sniper όμως. Τώρα πρέπει να ανέβω κάπου ψηλά. Κοίτα εδώ πέρα πώς είναι οι κλέφτες. Πώς είμαστε 16 εμείς τώρα και άλλοι είναι 15. Ρε, γιατί μου κλείσανε την πόρτα για να άφησα να τα παίξω, έλεος. Ω, τι γίνεται εδώ, δεν βλέπω την τύφλα μου. Ρε, παιδιά. Δεν βλέπω κανέναν εδώ, πραγματικά. Δεν ξέρω που βλέπουν όλοι οι άλλοι. Ρε, φύγετε από τη μέση που σας καθαρίσω. Μόλις πέθανα. Ναι, ήρθα να τους αποκτήσω και με καθάρισε. Τους άλλους δηλαδή τους σκότωσε. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Δεν ξεκινήσαμε καθόλου καλά. Πόσο είμαι εδώ πέρα, εντάξει. Protect the vault. Πάω εδώ πέρα. Που μου δίνει το βελάκι. Ωραία, για να πάμε εδώ πέρα. Έχει αληθεί πολύ, έτσι. Ποιος μου ρίξε ρε πάλι. Είναι κανείς εδώ. Κανείς εδώ μέσα. Ποιος μου έριξε. Α, τώρα είμαι αστυνομικός ρε φίλε, τόσο έβαλα το δικό μου το φίλο. Όχι ρε, με πρόλαβε και τον καθάρισε άλλος. Τώρα είμαι αστυνομικός, Άντε, αστυνομική φίλη μου. Εντάξει, τώρα πρέπει να καθαρίσω τους κλέφτες. Άλλαξα ομάδες και αυτός δικός μου είναι. Όποιος έχει από πάνω τέτοιο πραγματάκι είναι δικός μου. Τώρα φαίνεται αυτός που είναι προφανώς άλλο χρώμα να είναι ξένος. Όχι, έρχεται το ελικόπτερο. Πάω πάνω κι εγώ. Είπαμε, ο σνάιπερ πρέπει να είναι ψηλά. Δικό σου είμαι, ρε. Μην τρελαίνεσαι. Όλα αστυνομία έχει εδώ.
σκέφτεσαι. Όχι, έφυγε ρε! Έφυγα με τα λεφτά ρε φίλε! Πω, και κάποιος με καθάρισε! Τέρε φίλε, κακό που μας βρήκε! Ήρθε εδώ πέρα πίσω από την πόρτα και με έλειωσε. Ο κακομύρης, έλεος! Έλεος! Πού να πάω τώρα, δεν έχει μείνει και κανείς από ό,τι φαίνεται, έτσι. Δεν υπάρχει κανείς εδώ. Πρέπει να πάω στο, στο κεντρικά. Ωχ, πάμε πάλι εδώ πέρα. Λοιπόν, τρέχουμε. Λοιπόν, θα κάνω κάτι άλλο έτσι για να βλέπω λίγο περισσότερο. Θα πάω εδώ στα γραφικά που έχει και θα αλλάξω το field of view σε 100 τόσο. Ωραία. Save. Κοίτα εδώ πώς έγινε τώρα. Τώρα βλέπω πολύ περισσότερο. Εντάξει, παραμορφώνεται λίγο τα γραφικά, αλλά έχει πιο πολύ πλάκα έτσι. Ένα ελικόπτερο έτσι. Φωτιές κακό. Όχι ρε εκεί πέρα που θα τον καθάρισε κάποιος με καθάρισε. Εντάξει, έχετε δει πάρα πολλούς θανάτους. Έχω ξεφτυλιστεί στη δημόσια όχι τηλεόραση. Στο ελληνικό ίντερνετ τέλος πάντων. Πάω εκεί πέρα που γίνεται χαμός. Βάζει καταφέρω να κάνω τίποτα. Πού είναι? Δεν θα έρθει κανείς άλλος. Αυτός παραλύει να τον δω εγώ, αλλά... Πάω από εδώ πέρα που σφάζονται. Ελπίζω να μην ξαναπεθάνω τόσο γρήγορα πριν προλάβω. Θέλω να σου δώσω άλλο έναν ρε παιδί μου. Να έχω δύο, πόπα να την άχθηκε αυτό. Είναι παγίδρα. Λοιπόν, εντάξει, φτάνει νομίζω. Πήρατε μια γεύση από τον Battlefield Hardline, το οποίο κυκλοφορεί τον Μάρτιο σε εκδόσεις για PlayStation 4, PlayStation 3. Έλα, να τον καθάρισα την ώρα που θα το έκλεινα. Είδατε και ένα kill ακόμα. Ανά. Ω. Αχ, δεν γλίτωσε. Είπαμε, λοιπόν, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One. Xbox 360 και υπολογιστές. Εγώ είπαμε παίζω την έκδοση για υπολογιστές. Όχι, είναι δικός μου αυτός. Αυτός όμως δεν είναι δικός μου. Όχι! Τον καθάρισα! Όχι! Λοιπόν, φτάνει. Μετά από δύο kills που έκανα θαύμα, ήρθε ο άλλος και με καθάρισε. Πήρατε μια καλή γεύση από Battlefield Hardline. Ουσιαστικά μια εβδομάδα ήταν η beta. Τώρα που το βλέπετε το βίντεο έχει σταματήσει, δεν είναι διαθέσιμη. Μπορεί να ξαναβγάλουν και άλλοι κάποια στιγμή αργότερα. Αν και πλησιάζει η ώρα της κυκλοφορίας και το βλέπω δύσκολο, έρχεται το Μάρτιο το παιχνίδι λοιπόν σε 5 εκδόσεις. Οι εκδόσεις για υπολογιστές είναι οι καλύτερες. Το PS4 παίζει σε ανάλυση 900p και στο Xbox One παίζει σε ανάλυση 720p. Θα τα πούμε ξανά στο επόμενο επεισόδιο του Let's Play. Γεια σας.